Ζητήσαμε τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να τον ενημερώσουμε για τις θέσεις του ΚΚΕ γύρω από μείζωνα προβλήματα που αποσχολούν τον ελληνικό λαό, που αποσχολούν τη χώρα. Είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τον πρόεδρο για τις αποφάσεις του πρόσφατου 19ου συνεδρίου του ΚΚΕ που αφορούν τις τύχες του λαού μας, που αφορούν την πολιτική πρόταση του κόμματος για την διέξοδο από την κρίση. Ταυτόχρονα είχαμε τη δυνατότητα να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και διεθνώς, με τις αντιθέσεις, τους ανταγωνισμούς, τις επεμβάσεις και τους κινδύνους εμπλοκής της χώρας μας σε πολέμους, σε σειράξεις και σε επεμβάσεις στην περιοχή. Ταυτόχρονα εκφράσαμε την κάθετη αντίθεση του ΚΚΕ απέναντι σε όλα τα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση και τα μνημόνια της, η αντιλαϊκή νόμη, ιδιαίτερα στα νέα βάρβαρα μέτρα με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χτες στη Βουλή και που βέβαια αφορά απολύσεις μαζικές δημοσίων υπαλλήλων, αφορά το μεγάλωμα της στρατιάς των ανέργων που σήμερα βρίσκονται γύρω στο 30%, αφορά τα ζητήματα των εκπαιδευτικών, των εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλους εργαζόμενους όπως είναι τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, η πρώην Πυρκάλ ΕΒΟ, όπως είναι μια σειρά άλλες επιχειρήσεις του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επίσης, την αντίθεσή μας απέναντι στην εντυνόμενη φορολογία ενάντια στον ελληνικό λαό και στα λαϊκά στρώματα, όπως επίσης την κατάργηση του κατώτατου μισθού, στην ουσία κατάργηση, μιας και με μονομερή απόφαση της κυβέρνησης θα μπορεί αυτή να υλοποιείται και να κατεβαίνει όλο και πιο κάτω, καθώς επίσης και όλα αυτά τα μέτρα που είναι γνωστά στον ελληνικό λαό και που θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος και να τα αντιπαλέψει.